Στην ανάγκη η Κρήτη να παίξει έναν ιδιαίτερο και μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, αναφέρθηκε η Υφυπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Αλεξάνδρα Δούκου που από το πρωί βρίσκεται στο Ηράκλειο για επαφέ. Η κυρία Σδούκου, που είχε συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσω μετά επαφέ στο Δήμο Μαλεβιζίου, αναφέρθηκε στο έργο τη Μεγάλη ηλεκτρική Διασύνδεση, λέγοντα ότι ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την κοινωνία. Με την ολοκλήρωσή του θα έχει ένα τεράστιο όφελο ...και περιβαλλοντικό και οικονομικό και περιφερειακό δίνοντας την ευκαιρία λοιπόν στις δημοτικές αρχές, στις επιχειρήσεις τουριστικές και μη και στην κοινωνία να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Το μικρό έχει γίνει και ευτυχώς υπήρχε γιατί θα είχαμε πρόβλημα για την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού. Να δούμε με τα αιβαλικά πάρκα τι γίνεται και ακόμα τι τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Σδούγου. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία θέσαμε που είναι υπέρ των πολλών θα μπορούν να οικονοποιηθούν. Η Υφυπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, μάλιστα, επισκέφθηκε συνοδεία του Δημάρχου Μενέλα Ουμποκέα τι εγκαταστάσει στη Δαμάστα τη Μεγάλη Ηλεκτρική Διασύνδεση. Βρισκόμαστε σε συνεργασία τόσο με τον Ευμηέ, την Αριάδνη και του αναδόχου του έργου, αλλά και με το Υπουργείο και όπω και από την πρώτη στιγμή, ο Δήμο Μαλεβιζίου αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο έργο, την πραγματική του διάσταση, δηλαδή ένα έργο εθνική σημασία. Ο προγραμματισμό μιλάει για ολοκλήρωση τη κατασκευή του εργοταξίου αυτού ε, τέλο του χρόνου, όπου θα ξεκινήσουν και οι δοκιμέ για να μπούμε κάποια στιγμή στην άνοιξη, μέσα σε αρχή να φέρουμε ενέργεια μεταξύ Αθήνα και Κρήτη, ώστε να μιλάμε για ολοκλήρωση δοκιμαστική περίοδου αρχέ καλοκαιριού. Με επίκεντρο την έρευνα για του υδρογονάνθρακε, η Υφυπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια ξεκαθάρισε ότι ανάλογα με το τι θα δείξουν, είναι δυνατόν να αλλάξουν ακόμη και τη γεωπολιτική σημασία του νησιού. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένα ενεργειακό θησαυρό στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν για μια τρομερή αλλαγή, μια τρομερή αναβάθμιση γεωπολιτική της σημασίας της Κρήτης. Μα η Κρήτη πάντα είναι πρωταγωνίστρια δεν γίνεται να έχουμε δεύτερο ρόλο. Άρα σε αυτά. Θέλουμε να πάρει ο πολίτη τη Κρήτη αυτά τα οποία δικαιούται. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θαλάσσιων αιωλικών πάρκων και τι αντιδράσει που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο κυρίω Ανατολική Κρήτη, εξήγησε ότι όλα τα έργα γίνονται με διάλογο με τι τοπικέ κοινωνίε και πω τα πλωτά θαλάσσια πάρκα αποτελούν κοινή προσπάθεια για να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για όλου. Ένα έργο δεν μπορεί να το επιβάλλει με εξαναγκασμό αν δεν καταφέρει. Να δείξεις ότι αυτό το έργο, το όποιο έργο, έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ίδια την κοινωνία. Ε, και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει πως α, του κάθε τι πολύ περισσότερο τα μεγάλα και σημαντικά εθνικά και περιφερειακά έργα ε, καθόμαστε στο τραπέζι, τα συζητάμε με την τοπική κοινωνία και είμαι σίγουρη ότι στο τέλος πάντοτε καταλήγουμε ε, προς όφελο σίγουρα και της χώρας μέσα από αυτά τα έργα, αλλά πολύ περισσότερο προ όφελο τη ίδια τη κοινωνία. Ένα βασικό θέμα είναι οι ενεργειακέ κοινότητε. Γιατί είναι δημοκρατία να υπάρχουν αυτές οι ενεργειακέ κοινότητε, όπω επίση και ο ενεργειακό χώρο που πρέπει να πάρουμε για όλους τους το ΕΒ της Κρήτης να μπορούμε να κάνουμε τα έργα από τη στιγμή που έχουμε κάνει τις μελέτες. Την κυρία Σδούκου συνοδεύει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ωραίς της Καβαλάκης που μίλησε για το στίχημα του Ταμείου με τα νέα δεδομένα και χρονοδιαγράμματα για τη δημόσια διοίκηση αλλά και το μεγάλο μερίδιο που έχει στο Ταμείο η Κρήτη. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα για όλους. Θέτει νέα όρια στη δημόσια διοίκηση, και απαιτεί ε, πάρα πολύ μεγάλη και εντατική προσπάθεια από όλους. Από τις υπηρεσίες, από τις αρχές, από την κυβέρνηση, από τα υπουργεία, από όλους. Αυτό το στοίχημα όμως θα το πετύχουμε και δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ και για την Κρήτη αλλά και για όλη την Ελλάδα.